Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σαν ακολούθημα της μεγάλης συνεδριάσεως για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, έρχεται σήμερα η κύρωση του Πρωτοκόλλου Εισόδου στο ΝΑΤΟ της γείτονος χώρας, της εφεξής Βορείου Μακεδονίας. Και ακούμε πάλι κάποια επιχειρήματα, ανοίγεται κάποιος διάλογος. Θα ήθελα τις εντυπώσεις κυρίως από την ομιλία του εισηγητού της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως, του κυρίου Κουμουτσάκου, να αποκομίσω μία εντύπωση, μία επίγευση. Μία λέξη μου έρχεται. Υποκρισία, υποκρισία, υποκρισία. Τρεις. Απορώ για την πλήρη εγκατάλειψη μιας παράδοσης, τουλάχιστον κατά τη μεταπολίτευση, μιας παράδοσης διπλωματικού ρεαλισμού, η οποία χαρακτήρισε και τη συντηρητική παράταξη και την παράταξη του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες παρατάξεις σε κρίσιμες στιγμές έδειξαν σύνεση, έδειξαν και μη συγνωστή, δεν έδειξαν όση αντίσταση έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια στρατηγική, υπήρχε μια κατεύθυνση, ξέραμε προς τα που πάμε σε γενικές γραμμές και σε γενικές γραμμές αυτά που είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και είχε πράξει και αυτά που είπε και έπραξε ο Ανδρέας Παπανδρέου έδιναν τη μεγάλη εικόνα. Και στη δεκαετία του 2000 ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Μπακογιάννη στο επίμαχο ζήτημα του Μακεδονικού έβαλαν ένα πλαίσιο και ξέραμε που βαδίζουμε. Εδώ τώρα, στο βωμό μιας ψηφοθυρικής λύσας και ενός ιδιότυπου ρεβανσισμού, που δεν είναι όμως μόνο εκλογοθυρικός, διακρίνω στη συντηρητική παράταξη μια ακροδεξιά διολίσθηση με ιδεολογικό πυρήνα. Δεν είναι αυτή η πολιτική ούτε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ούτε καν του Ευαγγέλου Αβέροφ. Δεν είναι η πολιτική του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δεν είναι η πολιτική του Κώστα Καραμαλή και της Ντόρας Μπακογιάννη. Έχει επισυμβεί μια επιμόλυνση της Νέας Δημοκρατίας από το ακροδεξιό underground της παλαιάς δεξιάς πολυκατοικίας, από το Λάος και από τον αμετανόητο ρεβανσιστή Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό επηρεάζει εν γέννη την εθνική στρατηγική και επηρεάζει και τον κεντρό χώρο, όπως εκφράζεται σήμερα από το Κινάλ. Η υποκρισία χτυπάει κόκκινο όταν ζητάει διασφαλίσεις η Μίζων Αντιπολίτευση σε σχέση με το τι θα πράξει η γείτον χώρα στο ΝΑΤΟ σε κάποια υποθετικά σενάρια, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά πώς εισήλθαν με τη δική μας συνένεση και χωρίς να περάσουν από τέτοιες διαδικασίες συντριπτικές πολιτικά και δικαίως όλες οι χώρες των Ανατολικών Βαλκανίων και η Αλβανία. Η Αλβανία πέρασε επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή, έγινε δεκτή στο ΝΑΤΟ με τη δική μας συνένεση και ατύπως, πλην ουσιωδώς πολιτικά, ελάβαμε ως αντάλλαγμα τον αμοιβαίο καθορισμό της ΑΟΖ. Καθόλου λίγο. Όμως, ποια διασφάλιση έλαβε η ελληνική πλευρά? Ένα χρόνο μετά το Συνταγματικό Δικαστήριο των Τυράννων την έριξε αυτή τη συμφωνία. Άρα, θα κατηγορήσω εγώ την κυβέρνηση Καραμαλή επειδή δεν κράτησε το λόγο της η Αλβανία? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έλαβε καλές εγγυήσεις, δεν έκανε καλές συμφωνίες. Έτσι γίνεται η διπλωματία. Και αυτός είναι ο διπλωματικός ρεαλισμός. Προσπαθείς να διασφαλίσεις τα συμφέροντα της χώρας σου με βάση όσα ισχύουν την παρούσα στιγμή στο γεωπολιτικό πεδίο και με όσα μπορείς να προβλέψεις το ορατό μέλλον. Όχι ψηφοθυρώντας τις πλατείες και κάνοντας κλάκα στα καφενεία και στο θυμικό αθώων πατριωτών που δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, ούτε την ενημέρωση και γιατί φταίμε και εμείς που δεν τις έχουμε δώσει αυτές τις γνώσεις, αυτή την παιδεία και αυτά τα δεδομένα. Θέλω να απευθυνθώ και στους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο και στους Έλληνες πολίτες που μας ακούνε. Η εξωτερική πολιτική, πρωτίστως αυτή, τελείται με βάση τις αδύρυτες ανάγκες των εκάστοτε προσαρμογών σε ό,τι ορίζει ο συσχετισμός ισχύως και πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον. Πώς τοποθετείσαι σε ό,τι μοιράζεται αυτή τη στιγμή
στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πώς χαράσσονται οι νέοι ενεργειακοί δρόμοι, πώς διαμορφώνονται οι νέοι γεωπολιτικοί συσχετισμοί. Στη Μέση Ανατολή έχουν, που ξέρουν από σπαραγμό και από πόλεμο, έχουν μια παροιμία. Όταν γίνεται μια γιορτή και δεν είσαι καλεσμένος, πρόσεξε γιατί θα βρεθείς στο τραπέζι πάνω να σε τρώνε. Η Ελλάδα πρέπει να είναι πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πάνω στο τραπέζι των μεγάλων διαμοιρασμών, πάνω στο τραπέζι των ενεργειακών σχεδιασμών, να συνομιλεί με τα Σκόπια, να τις αναγνωρίζει αυτό που μπορεί να πάρει, να βαδίζουμε μαζί, να συνομιλεί διαρκώς με την Τουρκία, γιατί αν δεν συνομιλείς με τον ισχυρό και δίστροπο γείτονα, αλίμονο τι περιμένει και την περιοχή και το λαό μας και όλους τους λαούς, και να καταλάβουμε ότι από τις σχετικές ευκολίες του ψυχρού πολέμου, τις οποίες τις επικαλείται και το ΚΚΕ, το ΝΑΤΟ είναι κακό και το σύμφωνο της Βαρσοβίας ήταν καλό. Πέρασε η ευκολία του ψυχρού πολέμου, που και εκείνες δυσκολίες είχαν, βρεθήκαμε σε έναν ακόμη δυσκολότερο κόσμο, στον μεταψυχροπολεμικό, στον κόσμο της πολυπολικότητας, των υβριδικών πολέμων. Οι πόλεμοι τώρα πια, αυτοί που θέλουν να τους κάνουν, δεν κατεβάζουν τα στρατεύματα, όπως είπε ο συνάδελφος Παφίλης επί του εδάφους. Κάνουν proxy wars. Έχουν ηλεκτρονικούς πολέμους. Βουβαίνουν συστήματα ολόκληρα, παραλύουν τον αντίπαλο. Proxy wars λέγονται. Πόλεμοι δια αντιπροσώπων. Αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Αυτά συμβαίνουν σε πολλά σημεία του κόσμου. Και πόλεμος πληροφοριών. Πόλεμοι αναπαραστάσεων του κόσμου. Πόλεμοι ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πόλεμοι του ψεύδους και των fake news. Πρόεδροι βγήκανε. Με το Twitter και τις αναλύσεις της Cambridge Analytics βγήκε πρόεδρος ο Τραμπ και εκμεταλλευόμενος όλα τα μοτίβα του μεταφασισμού, με τη χρήση του WhatsApp βγήκε πρόεδρος ο ακροδεξιός Μπολσονάρου, υποσχόμενος την εξολόθρευση των κατοίκων στις φαβέλες και αυτοί τον ψήφιζαν. Ας προσέξουμε λοιπόν, διότι όλα τα μοτίβα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους δόλιους της Μακεδονομαχίας, από τους αρνητές της δημοκρατίας και τους εχθρούς της δημοκρατίας, να μην μπουν στο δημόσιο διάλογο των δημοκρατικών δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ψηφοθυρεί και αυτό είναι θεμητό μέσα στα όρια του δημοκρατικού παιχνιδιού, αλλά δεν μπορεί να φλερτάρει με όλα τα μοτίβα του φασισμού στα οποία γίνεται μαζική χρήση από την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Την επίκληση ενός μυθικού κατασκευασμένου παρελθόντος, την επίκληση ενός φυλετικά καθαρού λαού που είναι ξανθός, χριστιανός, ρατσιστής και αντισημίτης από χιλιάδων ετών. Αυτά τα ψέματα, λέει ο Όρμπαν στην Ουγγαρία και τα θεσμίζει, τα συνταγματοποιεί. Αυτά τα ψέματα, λέει ο Κατσίνσκι στην Πολωνία. Αυτά τα ψέματα λένε ο Μπάνον και η δική του από το επιτελείο του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ψέματα που εκμεταλλεύονται το σεξουαλικό άγχος, τις φοβίες και τον ματσισμό και την πατριαρχία. Αυτά διασπείρονται και στην Ουγγαρία και σε όλη την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Αυτοί καθαγιάζουν μια οικογένεια μυθική που δεν υπάρχει, που δεν υπήρξε ποτέ και ευλογούν όπλα δολοφόνων και όπλα παιδοκτόνων και γυναικοκτόνων. Αυτή είναι η φρασιολογία της συνωμοσιολογίας, της επίκλησης των πρωτοκόλων της ΙΟΝ, της επίκλησης ενός παντοδύναμου σκοτεινού σώρος που κατευθύνει το σύμπαν. Αυτή είναι η φρασιολογία, αυτή είναι η πρακτική του φασισμού από όλο το Μεσοπόλεμο. Η συκοφαντία, το character assassination, τα ψεύδη, αυτά χρησιμοποιεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τις μυθικές Μαλδίβες. Αυτό είναι το οποίο χαρακτηρίζει το σημερινό φασιστικό λόγο. Το ψέμα, η λάσπη, η διαβολή, η συκοφαντία. Και αυτά δεν απειλούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν απειλούν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Απειλούν την ελληνική κοινωνία, την ελληνική δημοκρατία. Ας προσέξει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στα νιάτα του ξεκίνησε φιλελεύθερος και προσπαθούσε και για την ανανέωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Ελληνικού Κοινοβουλευτικού Ήθους. Διότι όπως προχθές ζητιάνευε νομιμοποίηση από τον μισέλληνα δευτεροκλασάτο Βέμπερ, αυτόν που έχει πει τα χειρότερα για τον ελληνικό λαό, έτσι μεθαύριο να πάει να ζητήσει νομιμοποίηση και έλεος
για τον κατασυκοφαντημένο και ταπεινωμένο ελληνικό λαό από τον φασίστα Όρμπαν, από τον φονταμενταλιστή Κατσίνσκι και από όλα τα ακροδεξιά αποβράσματα της Ευρώπης που απειλούν το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να ζητήσει συμπάθεια από τον Ζέε Χόφερ που μόλις πριν 2-3 μήνες εχλέβαζε τον ελληνικό λαό. Τον εχλέβασαν τη στιγμή της κρίσης και της ταπείνωσης από τις λαϊκές φυλάδες. Τον εχλέβασαν και τον κατασυκοφάντησαν όταν έδωσε το πανανθρώπινο, πανευρωπαϊκό παράδειγμα στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Ας προσέξει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί δεν φτάνει να του κάνει αεροπειρατεία η ακροδεξιά μέσα στο ίδιο το κόμμα. Θα τον χλεβάζει η Ευρώπη σε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ.